σήμερα βρίσκονται εδώ. Όλοι οι Αραδίπου, είμαι από την Αραδίπου. Όλοι οι Αραδίπου είναι εδώ. Θα τον κλέμε. Εγώ δεν θα τον ξεχάσουμε. Νομίζω δεν θα τον ξεχάσουμε κανέναν. Δεν ήταν μόνο πολιτικός, ήταν άνθρωπος. Ναι, τον Μητσόπουλο, Θεός του αναπαύσει την ψυχή του, τον εγνώρισα πριν χρόνια. Είμαστε σε φίλοι, τον είχα σαν γιο μου, άξιος πολιτικός. Δεν θα υπάρχει άλλος, νομίζω, στην Κύπρο, άξιος πολιτικός. Ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του, σαν το γιο μου τον είχα. Στο καλό γιο μου, παράδεισο να έχει. Τα δάκρυα από μόνα τους, Νικήτα, είναι ενδεικτικά. Ακόμη και για μας εδώ δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουμε σήμερα. Αποχαιρετούμε τον φίλο Τάσου, πέραν του πολιτικού, του αξιόλογου πολιτικού, του ηθικού, του έντιμου, του ακέραιου χαρακτήρα. Αποχαιρετούμε σήμερα όλοι τον φίλο Τάσου Μητσόπουλο. Ήταν ο άνθρωπος, Νικήτα, που και να ήθελες, ακόμη και να ήθελες πολύ, δεν θα μπορούσες ποτέ να διαφωνήσεις. Ήταν ο καθαρός πολιτικός λόγος, με επιχειρήματα, με τεκμηριωμένη γνώμη και άποψη, σε οδηγούσε σε άλλα μονοπάτια, σε οδηγούσε σε μονοπάτια του πολιτικού πολιτισμού, που όσο και να ήθελες να διαφωνήσεις μαζί του, ήταν απόλυτα σεβαστή η άποψή του και δεν μπορούσες να του συμπεριφερθείς με διαφορετικό τρόπο. Ήταν ήλαρος, ήρεμος, σε οποιαδήποτε τηλεοπτική συζήτηση. Το βλέπαμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το δούμε. Το βλέπαμε, ήταν ο απόλυτα ήρεμος πολιτικός άνθρωπος και ο απόλυτα ήρεμος πολιτικός λόγος. Χωρίς αντιπαραθέσεις και χωρίς κοκορομαχίες. Αντιπαραθέσεις βεβαίως σε εισαγωγικά. Υπήρχαν οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις με τους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι όμως όλοι σέβονταν την άποψή του. Και όπως προαναφέραμε, κανείς, όσο και να διαφωνούσε, δεν μπορούσε να συγκρουστεί μαζί του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και εκτός αέρα δεν έλεγε κακή κουβέντα για κανένα συνάδελφο. Για κανέναν απολύτως. Για κανένα συνάδελφο του πολιτικό και για ακριβώς κανέναν από όλους εμάς. Εσείς γνωρίζετε τον Τάσο Μητσόπουλο από νεαρή ηλικία. Μάλιστα τον γνωρίζω. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος εξαίρετος, τίμιος. Το γνώρισα μέσω του πατέρα του, διότι έκανα συγχωροδία με τον πατέρα του για χρόνια πολλά. Εξεχωρίζαν και οι δύο. Πηγαίναμε σε όλα τα ταξίδια, όλα μαζί με τον πατέρα του. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Συνεχώς μας έκανε με τα αστεία του να πάντα να προχωρούμε και να διαφημίζουμε για την πατρίδα μας. Με τη χοροδία που είμαστε μαζί, ήταν ξεχωριστοί Έλληνες. Και ο Τάσος πάντα έπρεπε να έρθει να μας δώσει στο τέλος της κάθε μας που έκαναμε χοροδία, έπρεπε να μας δώσει τα συγχαρητήρια του, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει. Ήταν πράγματι ξεχωριστή. Αιωνία του η μνήμη. Μάλιστα. Αιωνία του η μνήμη. Ο Δημήτρη, θέλει να πει δύο λόγια, αισθάνεται την ανάγκη να πει δύο λόγια. Ένας αγαπημένος φίλος φεύγει, Δημήτρη μου, παίρνοντας βέβαια μαζί του την απέραντη αγάπη όλων μας. Απλά να πω, Θεός να τον κατατάξει εν σκηνές δικαίων όπως το αξίζει. Η αιωνία του η μνήμη. Ακούσαμε και τον Δημήτρη.